of the universe. In 2004, NASA launched the aptly named Swift telescope. Ο σύλλογός μας σήμερα κάνει μια εκδήλωση για το κοινό εδώ στο Κουρί. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με μια παρουσίαση για το σύμπαν σε 11 απλά βήματα, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν για την αστροπαρατήρηση που θα κάνουμε στη συνέχεια, να μπορούν να καταλάβουν ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα τα οποία θα παρατηρήσουμε στον ουρανό απόψε το βράδυ. Ο σύλλογός μας εδώ και 2 χρόνια περίπου που έχει δημιουργηθεί συχνά κάνει τέτοιες εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό. Ο χώρος εδώ είναι πολύ βολικός γιατί είναι και κοντά στην πόλη και εξυπηρετεί να έρχεται ο κόσμος. Και βέβαια διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται κατά καιρούς και μέσα στην πόλη. Points directly in the direction of the companion galaxy and you can actually see the effects of that radiated beam of energy. Most cosmic collisions, there's a silver lining. Once the Death Star jet has devastated the nearby galaxy, it will likely unleash. Από τότε ως σήμερα μια πολύ καλή παρέα ανθρώπων, φίλων, έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαλέξεις και βεβαίως αστροβραδιές. Και για τα μέλη του συλλόγου μας, για μας, αλλά και βεβαίως για το κοινό της πόλης. Προτιμούμε, όπως είπε και ο κύριος Χιούστης προηγουμένως, το δάσος Κουρί γιατί είναι κοντά στην πόλη. Κάναμε μια εκδήλωση το καλοκαίρι και κλείνουμε τη φετινή χρονιά με την αστροβραδιά τη σημερινή. Θα συνεχίσουμε σίγουρα μέσα στο χειμώνα και με άλλες εκδηλώσεις, με ομιλίες, προγραμματίζουμε κάποια πράγματα. Ο λόγος ύπαρξης και δημιουργίας του συλλόγου μας είναι η διάδοση της αστρονομίας και των θετικών επιστημών. Πιστεύουμε και για μας αποτελεί τρόπο ζωής το να κοιτάμε ψηλά, το να αναρωτιόμαστε την καταγωγή μας και την προέλευσή μας. Δεν υπάρχουν ηλικίες, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν μεγάλοι. Αυτό που μας ενώνει είναι, όπως σας είπα, η αγάπη μας για την αστρονομία. Σκοπός αυτής της συγκέντρωσης είναι στο να γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό της Κοζάνης, κατ' επέκταση, η αγάπη μας προς τα αστέρια, προς τον ουρανό και να μάθει ο κόσμος, εκτός να δώσουμε τις γνώσεις μας στον κόσμο όσο μπορούμε, περί του τι εστί τα αστέρια, ο ουρανός και να δουν και αυτοί κάποια πράγματα, αυτά που βλέπουμε εμείς συνήθως. Together they were able to identify a probable cause of the short GRB, a collision between neutron stars. But what could a galactic collision like this mean? It turns out that the greatest danger comes from collisions with those thermonuclear reactors, also known as stars. The strength of the X-rays the sun produces. Chandra was pivotal in helping astronomers understand what's occurring in the Death Star galaxy. So Chandra allowed us to see the central black hole source.